Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως γνωρίζετε ήδη, στην εκπομπή μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε από τον κλασικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε με το heroe.gr είτε με το μικρόφωνο dk@gmail.com. Μικρόφωνο dk@gmail.com. Μικρόφωνο όπως το ακριβώς το ακούτε, δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, να με συγχωρείτε λιγάκι για τις χασμωδίες που μπορεί να υπάρξουν σήμερα, είμαι με πυρετό υψηλό και προσπαθούμε τώρα πάντα να είμαστε τυπικοί στο ραντεβού που έχουμε. Όπως ξέρετε έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις, τρομακτικές. Αφενός κατατέθηκε ένας εικονικός προϋπολογισμός, το λέω εικονικό γιατί είναι της πλάκας, δηλαδή γράφτηκε, δεν ξέρω πόσο το πήρε 2 ώρες του Γκίκα να το γράψει. Δηλαδή είναι στο πόδι ο άνθρωπος, στο πόδι γράφτηκε αυτός. Μάλιστα αν προσέξετε στις ειδήσεις, στην ειδησιογραφία, λέει είναι με την ανοχή της Τρόικας, αλλά χωρίς την έγκρισή της. Δηλαδή με λίγα λόγια, βγάλτο τώρα να έχει ο μαλακοπίτουρας ο Έλληνας κάτι να συζητάει, ας πούμε, και μετά θα τα συζητήσουμε εμείς πώς θα εφαρμοστεί, θα γίνει κτλ. Διότι η Τρόικα αναμένεται να συζητήσει κωδικό προς κωδικό τον προϋπολογισμό που υποτίθεται ότι θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί. Όχι, υποτίθεται ότι θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβριο. Μήπως προϊονίζονται εκλογές. Γιατί πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα να εμφανίζεται, ας πούμε, ότι αναζητάει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα για να μας λέει για φορολογικές ελαφρύνσεις και τέτοιες ιστορίες, είναι μάλλον ιστορίες για γρίους. Διότι δεν μπορείς να κυνηγήσεις πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν το πετυχαίνεις, χωρίς αυξήσεις στα φορολογικά βάρη και οριζόντιες περικοπές. Ακόμη περισσότερες οριζόντιες περικοπές. Αλλιώς πρωτογενές πλεόνασμα. Ούτε στη φαντασία σου δεν μπορείς να πετύχεις. Όχι πως το έχεις πετύχει μέχρι τώρα. Λέμε. Το κυνήγι είναι το θέμα. Λοιπόν, όχι αν το πετύχεις θα λύσεις κανένα πρόβλημα. Ακριβώς τίποτα δεν πρόκειται να λύσεις. Αλλά ίσα θα επιδεινώσεις την κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια προεκλογική βδομάδα. Ο προεκλογικός χαρακτήρας έχει να κάνει με το προσχέδιο του προϋπολογισμού αφενός. Αύριο που θα τον έχουμε στα χέρια μας πιο αναλυτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα εκτός από τα δημοσιεύματα να δούμε πιο αναλυτικά τα στοιχεία του. Αύριο θα μπορούμε να το συζητήσουμε μια και θα τον έχουμε στα χέρια μας και ελπίζω βεβαίως να μας το επιτρέψει και η ίωση αυτή που μας κυνηγάει. Αν μας το επιτρέψει, ξέρετε, είναι η εποχή. Αν μας το επιτρέψουν λοιπόν οι συνθήκες, να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, να δούμε δηλαδή, γιατί με την πρώτη ανάγνωση που έκανα μέσω των δημοσιευμάτων. Και κάποιες αθρήσεις που έκανα, δεν βγαίνουν οι αθρήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, και το δεύτερο βεβαίως πολύ σημαντικό για τον προεκλογικό χαρακτήρα και το ύφος της περίοδου είναι η περίφημη ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης κατά της κυβέρνησης. Λοιπόν, η κυβέρνηση, πώς το λένε, προσβάλλει, δίνει μομφή, όπως υπόθηκε και πολύ εύστοχα από κάποιους σχολίαστες, στον εαυτό της. Και κάνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και όπως είχε πει σε άλλες εποχές ο Άδωνης, αυτός ο περίφημος μέγας διανοητής σύμβολο της σύγχρονης Ελλάδας, είναι ότι μια κυβέρνηση που κάνει προσφέρει σε ψήφο εμπιστοσύνης για τον εαυτό της, σημαίνει ότι είναι μια κυβέρνηση απελπισία, σε κατάρρευση. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το δράμα της ιστορίας είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Διότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία έχει παραιτηθεί του αντιπολιτευτικού της ρόλου. Δεν έχουμε πιο άθλια, μαλθακή και παθητική αντιπολίτευση σαν και αυτή που έχουμε σήμερα στο πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο. Ο πλαστήρας την εποχή που η αριστερά φώναζε τι πλαστήρας, τι παπάγος ήταν πιο ενεργητική αντιπολίτευση από ό,τι είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος. Τουλάχιστον εκείνη την εποχή υπήρχε μια προσπάθεια να φανεί ότι τέλος πάντων υπάρχει μια διαφορετικότητα. Και όχι στα λόγια, αλλά και στην πράξη, στο κοινοβουλευτικό δηλαδή πεδίο, γιατί αυτή την πράξη αναγνώριζαν εκείνα τα κόμματα. Ενώ σήμερα έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι περί άλλων τυρβάζει και να θα το λέμε μέχρι Δευτέρας παρουσίας.
Εάν ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση, θα την έριχναν με μία μόνο κίνηση, με την αποχώρησή τους από τη Βουλή. Και αν τέλος πάντων, ρε παιδιά, να το δώσουμε και εναλλακτική, γιατί εμείς τυχαίνει να μιλάμε με όρους πραγματικής κοινωνικής πρακτικής ή πολιτικής πρακτικής, τόσο δύσκολο είναι σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, το αδελφάτο του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό το πράγμα, να σκεφτούν ότι εντάξει, δεν τους παίρνει ή δεν έχουν τα κότσια να κάνουν αυτό που έκανε ο Γεώργιος Παπανδρέου μετά το 1961 με τον Ανένωτο. Το καταλαβαίνουμε. Με ποια κότσια? Με ποιον? Με το ΣΥΡΙΖΑ με το Τζίπρα επικεφαλής? Με δραγασάκηδες ως εκπροσώπους των τραπεζών και της ολιγαρχίας? Με ποιους? Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά δεν θα τους ήταν πιο εύκολο, ή τέλος πάντων θα ήταν μια κίνηση να πούν το εξής, ότι από εδώ και μπρος σε καμία ψηφοφορία δεν συμμετέχω. Συμμετέχω στην πρόζα, δηλαδή λέω το λόγο μου δια του βήματος του Κοινοβουλίου, και μετά αποχωρώ από την όποια συζήτηση γίνεται, ξεκινώντας από την ψήφο εμπιστοσύνης. Τι νόημα έχει η παρουσία εκεί, εκτός από το να διατυπώσεις μια θέση που συμπυκνώνεται στο ότι Αισιχτήρ, το λέμε έτσι λαϊκά, και από εκεί πέρα να υποχωρήσει. Από εδώ και μπρος να μην υπάρξει καμία παρουσία σε ψηφοφορία μες στη Βουλή. Τόσο δύσκολο είναι? Τόσο δύσκολο είναι? Και αυτό, αν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεβρακώσει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε θέλει να μείνει μέσα και με το χεράκι του, καταψηφίζοντας, νομοποιήσει διαδικασίες ψηφοφορίας, τότε θα τους ξεβρακώσει. Και μιλάμε βεβαίως κατά κύριο λόγο για το Κουκουέ και τη Χρυσή Αυγή, το alter ego. Το alter ego του ενός του άλλου. Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνει τουλάχιστον αυτό? Από εδώ και μπρος, τουλάχιστον να μην συμμετάξει στις ψηφοφορίες. Καμία ψηφοφορία. Με το σκεπτικό αυτό που είπε ο κύριος Παπάς και το σχολιάσαμε την Παρασκευή, ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε από εδώ και μπρος καμία διαπραγμάτευση της κυβέρνησης και καμία υπογραφή της κυβέρνησης. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό είναι που ζητάγαμε κι εμείς. Βεβαίως το ακούσαμε μόνο από τον κύριο Παπά, ενώ από τον κύριο Δραγασάκη ακούμε άλλα. Από τον κύριο Τσίπρα ενίοτε ακούμε τούμπαλιν. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορεί αυτό να μετουσιωθεί σε μια πολιτική που λέει ότι εγώ λέω την άποψή μου, καταθέτω την άποψή μου μέσω του κοινοβουλευτικού μου εκπροσώπου που έχω επιλέξει κάθε φορά, και μετά σηκώνομαι και φεύγω. Γιατί δεν αναγνωρίζω αυτή την κυβέρνηση, την παρουσία της, το ρόλο της και φυσικά τις πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν τις αναγνωρίζω. Τόσο απλά πράγματα. Αυτά, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τώρα. Το εφάρμοζε επί 3 χρόνια η Ένωση Κέντρου 1961-1963. Το εφάρμοσε και μετά, με τα Ιουλιανά. Θα μου πείτε, εντάξει, και μας έφερε τη δικτατορία. Βεβαίως. Αλλά έφερε τη δικτατορία επειδή τι έκανε? Επειδή ήταν τόσο αντικομουνιστής ο Γεώργιος Παπανδρέου και ήταν τόσο μπλεγμένος στα πλοκάμια του καθεστώτος που δεν ήθελε να βάζει θέμα καθεστωτικό την εποχή εκείνη. Κάτι που έβαζε ο κόσμος που κατά εκατομμύρια κατέβαινε κάτω στις μεγάλες διαδηλώσεις του Ανένωτου και του Νέου Ανένωτου. Κατέβαινε κατά εκατομμύρια κάτω και φώναζε υπέρ ενός νέου ΕΑΜ. Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ζήτω η δημοκρατία» και έβαζε ζήτημα πολιτιακό και καθεστωτικό εκ των πραγμάτων. Αυτό τρόμαζε τον Γεώργιο Παπανδρέου και έτσι ξεπούλησε την όλη ιστορία, μόνο και μόνο για να μην τεθεί θέμα πολιτιακό και καθεστωτικό την εποχή εκείνη. Και πώς την ξεπούλησε? Προσπαθώντας να οδηγήσει αυτή την ιστορία σε ομαλές εκλογές ώστε να ξεθυμάνει. Και βεβαίως η Αμερικανική αποστολή με τους πρακτορέστες εδώ φιλούσαν ακριβώς στο πλάι, και στην πορεία για τις εκλογές του 67, το Μάη του 67, έγινε το 21 Απριλίου του 67, εμπνευσμένη και καθοδηγημένη από τους Αμερικανούς, όπως έχει αποδειχτεί τουλάχιστον ακόμη και από τα αρχεία που βγάζουν οι Αμερικανοί από το State Department. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Γιατί δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε καν αυτή την κοινοβουλευτική τακτική που αποκολούσε η Ένωση Κέντρου? Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε τη γνωστή πρόζα. Θα πούμε τα ίδια και τα ίδια. Ευτυχώς δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας. Μιλάμε στον κόσμο, από τον κόσμο κάτω. Δεν πρόκειται να ακούσει, ούτε πρόκειται να ασχοληθεί κανένας. Αυτό είναι υγιές σύμπτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι υγιές.
αυτό το πράγμα, διότι την απασχολούν πολύ σοβαρό τα πράγματα από το να βλέπει την πρόζα των πολιτικών αρχηγών στο κοινοβούλιο χωρίς κανένα νόημα και χωρίς κανένα αντίκτυπο. Και βέβαια είναι δράμα το γεγονός ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, στην πιο μεγάλη και πιο απειλητική στιγμή για το ελληνικό λαό και για την ελληνική χώρα, έχουμε τέτοια σαθρή αντιπολίτευση απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο καταραίει. Καταραίει, είναι σαθρό, δεν έχει κανένα κοινωνικό και λαϊκό στήριγμα και χάρη στην παθητικότητα της αντιπολίτευσης κρατιέται επάνω. Και γιατί αυτή η παθητικότητα της αντιπολίτευσης? Για δύο βασικούς λόγους. Αφενός απαρτίζεται από θρασίδηλους πολιτικούς, πολιτικούς οι οποίοι πονιάζονται περισσότερο για τη δική τους μακροημέρευση παρά για οποιαδήποτε πολιτική ή μεγάλη πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο, και από την άλλη από μια ηγεσία η οποία τα έχει βρει ήδη με τον ξένο παράγοντα και τους δανειστές της χώρας και γι' αυτό δεν θέλει την ανατροπή αλλά τη διαδοχή. Και μετά ας έρθουν αυτοί, γιατί όλο αυτό το πράγμα το σώμα στοιχειοθετείται σε ποιο? Σε ένα μύθο. Αφού ο ελληνικός λαός δεν είναι έτοιμο να κάνει κάτι, ας ψηφίσουμε τώρα ΣΥΡΙΖΑ να μας πάρει την κεφάλι. Αυτή η ηλίθια ραγιάδικη λογική από αυτούς που διατυπώνεται θα είναι οι πρώτοι που θα βγουν στον δρόμο και θα κυνηγάνε τον κόσμο όταν θα βγαίνουν με διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στον κόσμο, γιατί θα τους έχει πουλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι οι πρώτοι που θα βρουν τη δικαιολογία γιατί το κόμμα τους πρέπει να μείνει στην εξουσία παρά και ενάντια στο λαό και στην χώρα. Θα είναι οι πρώτοι που θα δικαιολογήσουν πράξεις εθνικής προδοσίας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι οι πρώτοι που θα είναι στην πρώτη γραμμή των ΜΑΤ, των αριστερών ΜΑΤ βεβαίως, που θα κυνηγάνε τον κόσμο γιατί πολύ απλά θα τους έχει προδώσει τις προσδοκίες απελπισίας που διατηρεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Να μην ξανακούσω λοιπόν τις θεωρίες ο κόσμος δεν μπορεί. Ο κόσμος έχει προδοθεί, απλά γι' αυτό δεν μπορεί. Και μέχρι να ξαναβρει το βηματισμό του, το καθήκον όσων από μας σκέφτονται τουλάχιστον διαφορετικά ή δεν έχουν καταθέσει την ταυτότητά τους για να πάρουν μια θέση ή ένα φόκο, είναι ένα: να δούμε πώς θα τον ενώσουμε, να δούμε πώς θα του δώσουμε ηθικό, να δούμε πώς θα τον ανεβάσουμε και πώς θα κερδίσουμε έστω στοιχειωδώς μια ανάσα για αυτόν, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος να δώσει τη μεγάλη μάχη. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και όχι να σερνόμαστε σε κομματικά επιτελεία ξεφτυλισμένων καταστάσεων, αυτά που φτύναμε μέχρι χθες, μόνο και μόνο για να τα γλύψουμε, γιατί δεν γίνεται τίποτα άλλο. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Η θεωρία του Ραγιά. Ένα μουσικό διαλυματάκι και πάμε παρακάτω. Θα σου κρυφά και άκου πως θα την κάνω.
στρώτο. Μάνο, έχουμε βλάκα. Σ' αυτόν τον τόπο το βλάκο στρώτο. Πρωθυπουργό, και μου φωνάσω. Και ένα πιο βλάκα. Τίποτα δεν κάνω. Πολιτισμού υπουργό. Μάνο, έχουμε βλάκα. Ζούμε με φόβο άλλο κότο. Αρχιεπίσκοπο, γι' αυτό σου λέω. Και ένα πιο βλάκα. Σας το ωραία εκεί πάνω. Για χρόνια δήμαρχο. Έχουμε βλάκα. Παπάντες ροκάτες σε μονή. Έχουμε βλάκες. Προέδρους σωμάτες. Έχουμε βλάκες. Μαμάδες και μπαμπάτες. Έχω ένα βλάκα κολλητό. Λίγο πιο βλάκα από ό,τι εγώ. Το μόνο μας κοινό. Μαζί με μάτες. Έχουμε και πλάκες για κοινό. Φωνάζω. Τίποτα δεν κάνω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξαναγυρίσαμε στην εκπομπή. Σήμερα μια ματιά στα email που ήδη καταφθάνουν στο μικρόφωνο dk@gmail.com, που είναι το email της εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε εξαιρετικά email. Διάβασα μερικές τοποθετήσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο σήμερα να τις διαβάσουμε. Θα τις διαβάσουμε προϊόντος του χρόνου. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη στιγμή σε μια μελέτη που έγινε στον ΟΟΣΑ. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όσους από εσάς ακούτε και είστε μέλη ενώσεων καταναλωτών ή ενώσεων που αφορούν ή που έχετε συμμετάσχει σε κινήσεις ενάντια στις τράπεζες και όλα αυτά τα πράγματα, και να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αδέρφια, κατανοήσατε τι έγινε με τον Ντράγκη? Πήρατε χαμπάρι? Ή περί άλλων τυρβάζουμε? Τι είπε ο Ντράγκη? Είπε ότι βεβαίως θα πάρει ομόλογα με εγγυήσεις από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά δεν θα τα πάρει όλα, και βεβαίως θα τα πάρει με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει υπό κυδαιμονία η Ελλάδα. Τι σημαίνει η κυδαιμονία? Τα βλέπουμε. Το ερώτημα που θέτω εγώ σε όλους εσάς που έχετε συμμετάσχει ή που τις ομοσπονδίες δανειοληπτών, όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε έναν αγώνα για τις τράπεζες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Το εξής απλό πράγμα. Σημαίνει ότι το δικό μου κόκκινο δάνειο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουληθεί σε τρίτους, θα γίνει εγγύηση για ένα ομόλογο το οποίο θα το πουλήσω στον Ντράγκη, εγώ σαν τράπεζα. Αντιλαβού. Και εσύ τώρα, εγώ μάλλον, ως δανειολήπτης, θα έχω να κάνω με τον Ντράγκη. Όχι με την Αλφα Μπανκ ή με την Eurobank ή με την Εθνική ή με την Πειραιώς. Αντιλαμβανόμαστε το θέμα? Το πιάνουμε? Έχουμε συνέστηση? Καταλαβαίνετε θα συμβεί? Γιατί δεν είδα κανέναν να ασχολείται, ούτε να ιδρώνει το αυτή κανένας. Μάλιστα σήμερα, ερχόμενος εδώ, άκουσα από ένα φίλο και συναγωνιστή την πρόταση ενός εμπορικού συλλόγου να κεφαλαιοποιηθούν τα χρέη των μικρομεσαίων και ελευθεροπαγγελματιών. Κεφαλαιοποίηση, ξέρετε τι σημαίνει? Κεφαλοποιώ τα χρέη, τα βάζω υπό εγγύηση σε ένα ομόλογο, μετά το πουλάω στον Ντράγκη και μετά κόβω το λαιμό μου να δω πως θα πληρώσω τον Ντράγκη. Για πέστε μου, ρε αδέρφια, με ποια κίνηση, με ποιον τρόπο, με ποια δικαστική προσφυγή μπορώ εγώ να διευθετήσω χρέος το οποίο το χρωστάω στον Ντράγκη? Σαν δανειολήπτης, ελεύθερο επαγγελματίας ή μικρομεσαίος, κυρίως αυτούς, για αυτούς χτυπάει καμπάνα. Για τους υπόλοιπους μισθωτούς και συνταξιούς, σαν να έχει αναλάβει εφορία.
καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Τι είναι αυτό το περίφημο πρόγραμμα το οποίο, με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράζει ομόλογα από τις ελληνικές τράπεζες. Δεν είναι οποιαδήποτε ομόλογα. Είναι ομόλογα όπου θα μπουν με τη μορφή εγγύησης προϊόντα ή περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών τα οποία δεν αποδίδουν. Ποια είναι τα κατεξοχήν περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που δεν αποδίδουν, αδέρφια? Τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα μη εξυπηρετήσιμα δάνεια. Και ναι μεν οι τραπεζίτες με τον κύριο Ντράγκη θα βρουν φόρμουλα να διαγράψουν μέρος ή όλων τα χρέη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ή θα βρουν τρόπο να τις καθαρίσουν. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται? Δεν είδα κανέναν να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου από όλους αυτούς που έχουν να κάνουν με ενός καταναλωτών, προσφυγές, τα δάνεια κτλ. Κοροϊδεύουμε τον κοσμάκι, με λίγα λόγια. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι σε λίγο καμία προσφυγή ή ουσιαστικά καμία προσφυγή προς την ελληνική δικαιοσύνη δεν θα έχει κανένα νόημα, διότι από τη μια θα έχουν πουληθεί τα κόκκινα δάνειά σου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε ιδιώτες επενδυτές που θα το προστατεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Δάνεια και φυσικά η μνημονιακή νομοθεσία, και από την άλλη με την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει Τραπεζική Ένωση? Γιατί ακούω κάτι ηλίθιους που κυκλοφορούν και πουλάνε εξώδικα και μηνύσεις κατά την τραπεζών μόνο και μόνο σε κάτι κορόιδα αφελής. Μπας και το πιστέψουν, ας πούμε, και τους δώσουν 20, 75, τι ζητάνε αυτοί? Λοιπόν, και λένε, έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Τραπεζική Ένωση σημαίνει ότι αναλαμβάνει ο Ντράγκη τη διαχείριση συνολικά και τη ρύθμιση των τραπεζικών χρεών, αλλά και το σύνολο των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, των συστημικών λεγόμενων τραπεζών. Που σημαίνει, αδέρφια, ότι όταν θα πας να προσφύγεις σε ένα δικαστήριο να βρεις το δίκαιο σου ή τέλος πάντων να αριθμίσεις την οφειλή σου προς την εφορία, προς την τράπεζα, θα μεσολαβεί η έγκριση του Ντράγκη και θα σου λέει ο Ντράγκη, ξέρεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό διότι τίθεται θέμα βιωσιμότητας της τράπεζας, που είναι υπεράνω του εθνικού δικαίου. Καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, σε τι λάκκο μας έχουν ρίξει και πού μας πάνε. Θα το αντιληφθούμε καμιά φορά ή θα τρέχουμε σαν από πίσω από τις εξελίξεις? Και τέλος πάντων, όσοι από εσάς ακούτε αυτό το πράγμα και που τέλος πάντων σας έχει αφήσει η βροχή τσίπα μυαλό, να κοιτάξουμε όλοι μαζί πώς θα μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την ιστορία. Τουλάχιστον να πάρουμε κάποια μορφή ασφαλιστικών μέτρων ή οτιδήποτε, να φρενάρουμε. Θα το δούμε και με τη δική μας νομική ομάδα, να δούμε τι προληπτικά μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην συμβούν αυτά. Να μην περάσουν τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα και κυρίως τα καταναλωτικά. Προσέξτε να δείτε, αυτό που θα περάσει σε αυτή την ιστορία είναι τα δάνεια τα οποία δεν έχουν πουληθεί ήδη στο εξωτερικό. Τα δε οικιστικά δάνεια, τα δάνεια δηλαδή που έχουν δοθεί για να πάρεις ένα σπίτι ή ένα ακίνητο, έχουν ήδη στη μεγάλη πλειοψηφία πουληθεί στο εξωτερικό. Να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα, τα οποία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον να βάλουμε φρένο σε αυτή την κίνηση. Και παρεμπιπτόντως, την κίνηση αυτή τη χειροκροτεί και η εξωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας, μάλιστα, περιχαρής, όταν επισκέφθηκε τον Ντράγκη, είπε: Ναι, βεβαίως, αυτή είναι η λύση. Ήταν οι προτάσεις μας, λέει, που τώρα τις υλοποιεί ο κ. Ντράγκη. Και βεβαίως, ο κ. Τσίπρας κατέχει τόσο από τραπεζική, όσο τον ήπιο κατέχει από πυρηνική φυσική. Αλλά αυτοί που τον βάλανε να λέει αυτά τα λόγια και που είναι η ομάδα Δραγασάκη και με ό,τι εξυπηρετεί αυτό από τραπεζικό καρτέλ που είναι ενσωματωμένοι, που έχουν οργανικές σχέσεις από τη δεκαετία του 90, να ξέρουν το εξής, ότι θα έχουν μπροστά τους ολόκληρο το λαό που τον πουλάνε αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να κερδίσει το τραπεζικό καρτέλ και να ξεφορτώσουν τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια που είναι αρρύθμιστα ή δεν μπορούν να ρυθμιστούν, τουλάχιστον προς το συμφέρον των τραπεζιτών. Και έχουν τώρα μεσολαβήσει οι δραγασάκηδες για να διευκολύνουν τον Ντράγκη να την κάνει τη δουλειά. Για να δούμε, θα υπάρξει καμία κινητοποίηση? Εμείς πάντως θα πάρουμε την πρωτοβουλία και πάλι. Αλλά επειδή έχει πουληθεί το σύμπαν, όποιος δεν έχει πουληθεί στους μνημονιακούς, έχει πουληθεί στους αντιμνημονιακούς, και το θέμα είναι σε ποιον θα πουληθούμε, αδέρφια. Δυστυχώς αυτό είναι το ζήτημα σήμερα. Να δούμε, θα υπάρξει καμία αντίδραση? Θα δούμε.
ή θα το βουλώσουμε προκειμένου να πέσουν στην παγίδα, να πέσει στην παγίδα ο Κοσμάκης. Για να δούμε. Αυτά, ένα μουσικό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε. Θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά, και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία. Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγες στα νηπία και τα προνηπία και γενικά τα ξεκίνησες ήπια. Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα, για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια, και όπως τα μάντεψες όχι δημόσια. Για να στο κάνω και συγκεκριμένο, πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο, να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια, να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική. Να έχεις ζωής μέσω όρο 80 παρά, να μην χρειαστεί να στηθείς στην ουρά, να σου πάνε όλα πρίμα δεν βγαίνει. Κύριε μαμά, δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα. Γιατί στην ουσία, για να έχεις υγεία, θα τρέχει για σένα ως και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει, γιατί να σε νοιάζει, τι πάει να πει το ταβάνι πως στάζει. Εσύ θα ντυθείς τα επώνυμα ρούχα, θα πιείς τα κρυβάτα από τα ταλκολούχα. Θα αλλάξεις σελίδα στην εφημερίδα, για νέα από τον κόσμο μα και από την πατρίδα. Θα λάμψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πώς και το που διακοπές θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λες είμαι τάξη, θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη. Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει, εκείνοι που δίθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να μπεις εξηγήσεις και ύστερα θα έρθεις σειρά σου να πείσεις. Είναι ένα θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές, τη Σκεραλεγόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία. Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ στο σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα. 50 χρόνια το πολύ-πολύ, αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Κι αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα. Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκη, κι αν δεν σου τύχει να πέσεις σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς. Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα, μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά πόδια δολάρια και συνοδεία παντού τη μαλάρια. Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία, ίσως τα πούλιζερ μας τα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητας και 15 λεπτά δημοσιότητα. Είπες πως γεννιέσαι κορίτσι πράμα στο Πακιστάν, στη γη των φυλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα, μητέ ανθρώπων, μητέ και θεών. Ή κάπου στην Αίγυπτο, παιδί εργάτη, στα βαβακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες, είναι σε αυτά παιδιά εκείνα. Που μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή, κι είχαν και ανόχρανο για βιαστή. Στο Πόρτο Πρενς ή στη Μονρόβια, και τους κόλλησανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Είναι ένα θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επανερχόμεθα. Όπως έχουμε, όπως ξέρετε, είναι το μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Η επικοινωνία με την εκπομπή είναι μικρόφωνο DK
papaki@gmail.com όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα, και αξίζει τον κόπο βεβαίως. Εμείς θα επιμείνουμε καταρχάς σε αυτό το πράγμα. Ελπίζω όποιος μας ακούει και είναι σε αυτές τις κινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα να μας ανταποκριθεί, να καταλάβουμε τι πάνε να κάνουν με την αγορά ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, από τις εγχώριες τράπεζες, με αυτό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από τον κύριο Ντράγκη. Την έχουμε βάψει. Κυριολεκτικά την έχουμε βάψει. Φανταστείτε να έχετε απέναντί σας σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή οτιδήποτε γνωμάτευση του Ντράγκη. Πέστε μου, ποιος δικαστής από αυτούς που τέλος πάντων ακόμη έχουν τα κότσια, γιατί κότσια χρειάζεται σε υπό τέτοιο καθεστώς κατοχής, να δικάσει με το δίκαια, δηλαδή με βάση το τι προβλέπει πραγματικά ο νόμος και οι αίσθηση δικαιοσύνης που πρέπει να έχει ο κάθε δικαστής. Ποιος θα βγει ενάντια στις τράπεζες τώρα? Ποιος? Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμη και αποφάσεις να παίρνετε, δικαστικές αποφάσεις οι οποίες να είναι σε βάρος των τραπεζών, δεν θα υλοποιούνται με την κάλυψη του κύριου Ντράγκη. Και ποιος θα πάει τον Ντράγκη να τον καθίσει σε δικαστήριο? Ο κύριος Ντράγκη ανήκει στην ελίτ εκείνη που έχει πλήρως καθεστώς ετεροδικίας, καθεστώς διομολογήσεων, θα το έλεγα εγώ, όπως ακριβώς υπήρχε επί Οθωμανών, για τους δυτικούς δηλαδή, κατά κύριο Φράγκους, Εγγλέζους, Γερμανούς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Για φυσικά όλοι μας γνωρίζουμε το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στην, όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, το ακούμε από όλους τους αναλυτές, από όλα τα επιτελεία, τις εκθέσεις που βγαίνουν από τους διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, τέλος πάντων γενικώς μας τα έχουν πρίξει με το τι γίνεται με την πορεία του ΑΕΠ, του πιο εικονικού δείκτη που υπάρχει στην οικονομία, το ακαθάριστο χώρο προϊόντος. Τι γίνεται με τις σηματιστικές αγορές, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τις επενδύσεις, γενικά και αόριστα, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένα τι σημαίνουν επενδύσεις στην εποχή μας. Αλλά τίποτα δεν λέγεται για την καρδιά του προβλήματος. Και το πρόβλημα είναι η εισοδηματική ανισότητα και η πόλωση ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια, που ποτέ δεν ήταν σε χειρότερο επίπεδο από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης από αρχές του 19ου αιώνα. Και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό είναι που έχει οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε πλήρη αδυναμία να βρει διέξοδο από τη χρόνια ύφεση. Μια χρόνια ύφεση που, όπως βεβαίως οι περισσότεροι ξέρετε, την πυροδότησε το κράχ του 2008, αλλά και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για τη διάσωση των χρηματαγορών. Τα λεγόμενα ποσοτική χαλάρωση, πολιτικές λιτότητας, οριζόντων περικοπών και όλες αυτές οι ανοησίες που βεβαίως στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές κατά κόρο. Τι γίνεται? Αυτή η ιστορία δηλαδή με την εισοδηματική ανισότητα αρχίζει και απασχολεί όλο και περισσότερο την παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ με τίτλο «Πώς ήταν η ζωή, άραγε, η παγκόσμια ευημερία από το 1820. Η έκθεση αυτή του ΟΣΑ, η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου δηλαδή, η εισοδηματική ανισότητα έχει επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 1820, όταν η βιομηχανική επανάσταση παρήγαγε μια τρομακτική πόλωση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Το ακούσατε τον Ανέλη κανένας? Όχι. Είναι η μόνη αυτή η έκθεση που μιλάει για τέτοια? Όχι. Η συγκεκριμένη όμως μελέτη χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία από 8 περιοχές του κόσμου για να παρουσιάσει για πρώτη φορά, όπως αποκαλεί, συστηματικές αποδείξεις των τάσεων σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ανισότητα, το περιβάλλον, η προσωπική ασφάλεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 χρόνων. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι υπάρχει αλματώδης πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως η παιδεία, το προσδόκιμο όριο ζωής και η ανισότητα των φύλων. Κάτι φυσικά που ήταν αναμενόμενο. Έχουν αλλάξει οι όροι αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής στις μέρες μας. Όμως η ανισότητα των εισοδημάτων, όπως μετράται από το προφόρον εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των ατόμων στο εσωτερικό μιας χώρας, μειώθηκε από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι περίπου το 1970. Μετά άρχισαν να αντιστρέφονται οι όροι.
Από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά η εισοδηματική ανισότητα, φτάνοντας στα επίπεδα των αρχών του 19ου αιώνα. Όπως λένε οι συντάκτες της έκθεσης, η τεράστια αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας σε παγκόσμια κλίμακα είναι ένα από τα πιο σημαντικά και ανησυχητικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια. Το ακούσατε? Τεράστια αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας παγκόσμια. Είναι δύσκολο να μην παρατηρήσετε την απότομη αύξηση, εισοδηματικής ανισότητας που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών από τη δεκαετία του 1980. Υπάρχουν πολύ λίγες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, μας λένε οι συντάκτες της συγκεκριμένης έκθεσης. Προσέξτε λοιπόν τι λέει η έκθεση. Που υπήρξε μια διακύμανση της ανισότητας. Δηλαδή τι σημαίνει διακύμανση? Σημαίνει ότι το 1820 με περίπου μέχρι το 1950 υπήρχε μια διακύμανση. Υπήρχαν περίοδοι όπου μειώθηκε η ανισότητα και αλλού αυξήθηκε. Η κορύφωση στα χρόνια μέχρι το 1950, στις δεκαετίες από το 1820 μέχρι το 1950, υπήρξε η δεκαετία του 1920. Δεν είναι τυχαίο αυτό, κρατήστε το. Η κορύφωση αυτή ξανάφερε την πόλωση ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια, κατά κύριο λόγο όμως στις ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες της Αμερικής, στο επίπεδο της βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή στο επίπεδο του 1820, δεκαετίας του 1820. Γιατί εκείνη η περίοδος ήταν η μεγαλύτερη, να το πούμε έτσι, ένα πικ στην εισοδηματική ανισότητα? Διότι είχαμε βγει από τον πόλεμο και ο πόλεμος είχε μετατραπεί σε μια τρομακτική κερδοφορία για μια μικρή ολιγαρχία που είχε κερδίσει τρομακτικά από αυτόν τον πόλεμο και από που συγκέντρωνε όλο και περισσότερο κεφάλαια στα χέρια της. Και βέβαια με μια τεράστια καταστροφή στις μεγάλες μάζες του πληθυσμού, οι οποίοι είχαν φτωχύνει απότομα με άγριο τρόπο λόγω της πολεμικής οικονομίας που είχε επιβληθεί. Αυτή η δεκαετία του 1920 έφερε μια βίαιη έκρηξη που λέγεται κρίση κράχ του 1929-1933 και η οποία αποτέλεσε το οικονομικό λίκνο για να πάμε στον πόλεμο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός οδήγησε σε μια περίοδο όπου οι λαοί βγαίνοντας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλέον δεν έβγαιναν όπως βγήκαν από τον πρώτο. Βγαίνανε με εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά και κυρίως δημοκρατικά αιτήματα, όπου απαιτούσαν τους κυβερνήσεις των χωρών τους να αποδομήσουν όλο το παλιό σύστημα πόλωσης, κοινωνικής πόλωσης που υπήρχε. Και γι' αυτό παρατηρούμε ότι από το 1950 έως το 1980, τρεις δεκαετίες, είχαμε μείωση της εισοδηματικής, συγκριτικά πάντα βεβαίως μιλώντας, της εισοδηματικής ανισότητας. Πώς έγινε αυτή η μείωση της εισοδηματικής ανισότητας? Πρώτη κύρια από το γεγονός ότι ισχυρότατα εργατικά κινήματα κατέκτησαν εργατικά δικαιώματα, ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, όπου συμπεριλαμβανόντουσαν οι συμβάσεις εργασίας, όπου συμπεριλαμβανόντουσαν οι αποζημιώσεις, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας έναντι της ανεργίας, οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης και γενικότερα η επιβολή εθνικών πολιτικών σε κάθε χώρα με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική ευημερία, τουλάχιστον όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Στόχος λοιπόν που κατακτήθηκε από ισχυρότατα κοινωνικά, δημοκρατικά, λαϊκά και εργατικά κινήματα. Ήταν η εποχή της άνθησης των κοινωνικών κινημάτων και των φυσικά των αγώνων των λαών για εθνική απελευθέρωση ενάντια στην αποικιακή κατοχή και αποικιοκρατία της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι από το 1950 έως περίπου το 1979, όπου είχαμε την τελευταία μεγάλη νικηφόρα εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση, που ήταν η νίκη των Σαντινίστας στην Νικαράγουα 1979, είχαμε την κατάρρευση του αποικιακού συστήματος σε ολόκληρο τον κόσμο, του παραδοσιακού αποικιακού συστήματος, έτσι, όπου οι αυτοκρατορίες ή οι μεγάλες ισχυρές οικονομίες είχαν φτιάξει το δικό τους αποικιακό σύστημα. Από το 1980 και μετά αρχίσει να αυξάνεται η εισοδηματική ανισότητα με αποτέλεσμα να κορυφώνεται στις μέρες μας, να ξαναπιάνει δηλαδή το πικ του 1820. Δηλαδή η εισοδηματική ανισότητα σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 1820. Γιατί? Γιατί από το 1980 και μετά
αρχίζει η λεγόμενη επίθεση στα κοινωνικά και κοινωνικά δικαιώματα, στα εργατικά δικαιώματα, συνολικά στο αποκαλούμενο κοινωνικό κράτος και φυσικά ενάντια στις εθνικές πολιτικές ρύθμισης. Είναι η περίφημη εποχή, ξεκινά η περίφημη εποχή που ονομάστηκε, τότε είχε ονομαστεί, εποχή της κοινωνικής ρεβάνς. Δηλαδή, όταν οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις, οι πιο αντιδραστικές δυνάμεις, οικονομικές και κοινοπολιτικές δυνάμεις του παγκόσμιου καπιταλισμού αποζητούσαν να πάρουν πίσω ό,τι είχε κερδίσει μέχρι τότε το εργατικό, λαϊκό και κοινωνικό κίνημα που είχε αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο. Γι' αυτό το ονόμασαν κοινωνική ρεβάνς. Έπαιρναν τη ρεβάνς έναντι της κοινωνίας. Και έτσι άρχισε το χτύπημα του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, η ανατροπή των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και άρχισε πλέον με την παγκοσμιοποίηση να εγκαινιάζεται μια νέα εποχή αποικιοκρατίας, η οποία μας έφτασε στο σημερινό επίπεδο, όπου ο συντελεστής εισοδηματικής ανισότητας σήμερα να είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι ήταν το 1820, ειδικά ανάμεσα στις χώρες. Έτσι, για παράδειγμα, η έκθεση αναφέρει ότι η ανισότητα μεταξύ πλουσίων και φτωχών εντός των χωρών, ανισότητα με τη συνήθεια έννοια του όρου όπως χρησιμοποιούμε, διευρύνθηκε. Η ανισότητα αυτή έχει φτάσει στο επίπεδο 1820. Όμως, ένα μεγαλύτερο χάσμα παρουσιάστηκε ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες. Αυτό το χάσμα έχει διευρυνθεί σημαντικά. Το 1820, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, που ήταν η Βρετανία, ήταν περίπου 5 φορές πιο πλούσια σε σύγκριση με μια μέση φτωχή χώρα. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 25 φορές πιο πλουσιότερες από το μέσο όρο των φτωχών χωρών. Ο συντελεστής αυτής είναι πολύ πιο διευρυμένος από ό,τι ήταν βεβαίως στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποικιοκρατία πλέον σήμερα, με τη νέα μορφή της, με τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, έχει κυριολεκτικά ισοπεδώσει τις λεγόμενες μεσαίες και λιγότερο ανεπτυγμένες ή φτωχές χώρες. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι αδύνατον να βγει η κρίση. Ιστορικά, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα της λεγόμενης ισόρρευσης κεφαλαίου, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εξήγηση της ισόρρευσης κεφαλαίου, είναι λιγάκι δύσκολο να το κάνουμε το ραδιόφωνο, μια και μια από τις πιο σύνδετες έννοιες στην οικονομία. Θα το κάνουμε έτσι αλλιώς, στα πλαίσια του κύκλου αυτομόρφωσης των σεμιναρίων, δηλαδή των διαλέξεων που θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου δηλαδή, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, στις 11 η ώρα, όποιος ενδιαφέρεται να εγγραφεί σε αυτό το πλαίσιο, να έρθει εδώ, να έρθει στα γραφεία που είναι Θησαίος ή Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στην Καλυθέα, στον 4ο όροφο, όπου γίνονται οι εγγραφές για αυτού του τύπου τα σεμινάρια και που θα συζητήσουμε τέτοιες σύνθετες έννοιες για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως έχει μια σημασία να πούμε ότι από την εποχή που κυριάρχησε πλέον ο ισόρρευσης κεφαλαίου σαν καθοριστικός παράγοντας στον τρόπο που αναπτύσσεται η οικονομία, το βασικό στοιχείο είναι ότι αποσπάστηκε το εισόδημα και η αγοραστική του δύναμη από τη δυνατότητα να υλοποιείται στην αγορά. Δηλαδή, η οικονομία λειτουργεί με ένα αντιφατικό τρόπο. Από τη μία, η αγοραία οικονομία έχει ανάγκη την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού προκειμένου να πουλήσει προϊόντα και υπηρεσίες, και από την άλλη, για να μπορέσει να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους, για να μπορέσει δηλαδή να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συσσόρευση κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπιέζεται αυτό το εισόδημα. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Αυτή η αντιφατικότητα εκφράζεται πάντα στις μεγάλες κρίσεις. Στις διαδικασίες αυτών των κρίσεων απαντούσε πάντα το κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, με συγκεκριμένους τρόπους, ιστορικά συγκεκριμένους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η πίστη. Διαμέσου της πίστης, είτε αυξάνοντας τον κύκλο της κεφαλαϊκής ισόρρευσης απευθείας μέσω της πίστης, των τραπεζών δηλαδή, είτε δίνοντας πίστη αντί για εισόδημα, δηλαδή δίνοντας δανεικά αντί για εισόδημα στον πληθυσμό, και με αυτόν τον τρόπο
μπορούσε να αυξάνει την ενεργή ζήτηση στην οικονομία χωρίς να αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού. Το δεύτερος τρόπος ήταν να δημιουργείται ενεργή ζήτηση στην οικονομία διαμέσου του κράτους, δηλαδή της ελλειμματικής πολιτικής ή της πολιτικής του δανεισμού του κράτους. Αυτό ήταν ένας κλασικός τρόπος πολλά χρόνια. Ο τρίτος τρόπος ήταν διαμέσου της λεγόμενος πολυτελούς κατανάλωσης, δηλαδή της δυνατότητας των ανώτατων στρωμάτων της κοινωνίας να καταναλώνουν με παρασιτικό και πολυτελή τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να οικοδομεί βίλες παρά λαϊκές κατοικίες. Είναι προτιμότερο για την παγκόσμια οικονομία να, από τη στιγμή που δεν μπορεί να δώσει ή να δώσει λύση στο πρόβλημα στο πρόβλημα κατοικίας της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού, να επενδύει στην δημιουργία πολυτελών κατοικιών για πολύ μικρά πολυπληθυσμιακά στρώματα που έχουν και το εισόδημα να το κάνουν. Και το τέταρτο είναι η δυνατότητα να εκμεταλλεύεται εξωτερικές αγορές, δηλαδή από τη στιγμή που δεν μπορεί να αξιοποιήσει ενεργή ζήτηση στο εσωτερικό μιας οικονομίας, το κεφάλαιο του έκανε, έφευγε έξω, πήγαινε και αναζητούσε τοποθετήσει στο εξωτερικό. Έλα όμως που η παγκοσμιοποίηση λεγόμενη έφερε τον κορεσμό και στα τέσσερα αυτά και στους τέσσερις αυτούς ιστορικούς τρόπους διοχέτευσης κεφαλαίου που είχαμε, που έχουν παρουσιαστεί. Δηλαδή, πρώτον, δεν μπορεί άλλο να διοχετευτεί δανειακό κεφάλαιο. Ήδη τεράστιες ποσότητες δανειακού κεφαλαίου μένουν αργές. Δεν μπορούν να διοχετευτούν με τη μορφή χρέους ή με τη μορφή δανεισμού, είτε στα νοικοκυριά, είτε στα κράτη, είτε σε επιχειρήσεις. Έχει κοριστεί η αγορά. Και είναι ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, με την διόγκωση των χρεών. Το δεύτερο είναι ότι τα κράτη, προκειμένου να διατηρηθεί επί εξυπηρέτηση των χρεών, είναι υποχρεωμένα να μπαίνουν σε διαδικασίες λιτότητας, δηλαδή περικοπών κτλ. Έτσι δεν μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ενεργούς ζήτησης μακριά από το εισόδημα των εργαζομένων της πλειοψηφίας, όπως έκαναν παλιά με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και με πρόσθετο δανεισμό. Το τρίτο είναι ότι με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς ακινήτων πλέον οι φούσκες ανάβουν και σβήνουν με καταπληκτική συχνότητα και βεβαίως δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα σε ολόκληρες οικονομίες λόγω της τεράστιας αύξησης αυτής της αγοράς ακινήτων. Και αυτή λοιπόν δεν μπορεί να διεξόδους, και συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον και δανειακό κεφάλαιο που να μπορεί να υποστηρίξει αυτού του τύπου τις αγορές ή την επέκταση αυτών των αγορών. Και το τέταρτο, πώς είναι δυνατόν σήμερα να βρουν κερδοφόρες διεξόδους στην εξωτερική αγορά το παγκόσμιο κεφάλαιο, όταν πλέον έχουν επιβάλει σε παγκόσμιο επίπεδο τη συρρήκνωση των εργατικών αμοιβών και των λαϊκών εισοδημάτων? Πώς να βρουν διέξοδο? Και έτσι έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα. Γι' αυτό και σήμερα δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει. Το να μιλάει κάποιος για καπιταλιστική ανάκαμψη στις σημερινές συνθήκες ή είναι πανηλήθιος ή μέλος του Περισσού, μπορεί, ναι, είναι συνώνυμα αυτά τα πράγματα, ή δεν ξέρει τι λέει, ή βεβαίως ζει το δικό του βιολί, καθότι με την κρατική αντιμισθία που δίνονται στα κόμματα αυτού του χαρακτήρα δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι ανάγκη ούτε να σκέφτεσαι ούτε να εμβαθύνεις. Δεν έχει μπλοκάρει το σύστημα, και έχει μπλοκάρει με δύο τρόπο, ώστε να έχει μπροστά του δύο μονάχα επιλογές: ή να ανακυκλώνει τη στασιμότητά του, ο όρος ανακύκλωση της στασιμότητας ή state of stagnation είναι ο πρώτος που το χρησιμοποίησε, είναι ο James Mill, όχι, John Stuart Mill, στα 1800, αν θυμάμαι καλά, στο 1841, με το βιβλίο του που αφορούσε τις αρχές της πολιτικής οικονομίας, που είχε γράψει εκείνη την εποχή. Είχε ένα οριδικό κεφάλαιο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς για την κατάσταση στασιμότητας που μπορεί να επέλθει, που δεν έχει να κάνει απλά με έναν οικονομικό κύκλο, αλλά μια κατάσταση στασιμότητας, γενικευμένης κατάσταση, από που δεν μπορεί να βγει εύκολα το σύστημα μέσα από εκεί, ο οικονομικός κύκλος μέσα από αυτή τη στασιμότητα. Και το δεύτερο, μέσω των λαών.
για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα και να πάμε σε έστω μια καπιταλιστική ανάκαμψη όπως τη γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες πριν από τη σημερινή κρίση, θα πρέπει αναγκαστικά να σβήσουμε τον τεράστιο όγκο εικονικών κεφαλαίων που υπάρχουν σήμερα, να πτωχεύσουν οι υπάρχουσες συγκεντρώσεις τραπεζικές και επενδυτικών κεφαλαίων και να μπορέσουν να ξαναδοθεί εισόδημα στις λαϊκές μάζες. Ποιος θα το κάνει αυτό? Κανένας. Μόνο ο λαός μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο λαός μόνο διεκδικώντας την επανεθνικοποίηση της οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή με εθνικές πολιτικές απασχόλησης, με εθνικές πολιτικές επενδύσεων, με εθνικές πολιτικές κοινωνικές υποστήριξης. Μόνο με αυτούς τους όρους μπορεί να ξαναξεκινήσει η οικονομία. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν δεν το κάνει ο λαός, η άλλη επιλογή είναι ο πόλεμος. Ήδη έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου θα πάρει πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον μέχρι τότε, μέχρι ότου ο λαός σταθεί, οι λαοί σταθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων και πάρουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο, όπου θα γνωρίσουμε τον πόλεμο σε κάθε μορφή και είδος, σε κάθε πώς να το πούμε, σε κάθε επίπεδο κοινωνικής ζωής ή πολιτικής ζωής. Θα το γνωρίσουμε σαν στοιχείο της καθημερινότητας στην κοινωνική ζωή. Και για πρώτη φορά, να το πούμε έτσι, οι ιστερικές φαντασιώσεις του Hollywood από την εποχή του Mad Max θα γίνουν πραγματικότητα. Θα είναι η καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο σε επίπεδο χωρών τριτοκοσμικών, που τέλος πάντων τις ονομάζουμε τριτοκοσμικές, αν και δεν μπορώ να τις διαχωρίσω σήμερα, τις τριτοκοσμικές χώρες και τα κατασκευαστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τι βιώνουν, ειδικά σε ορισμένες πολιτείες. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καλιφόρνια σήμερα το διάβαζα, στην Καλιφόρνια νομίζω, όχι, συγγνώμη, στην Πενσιλβάνια, αναφέρεται ότι οι περισσότερες πόλεις θα κλείσουν και θα ερημώσουν, διότι λέει έχουν χρεοκοπήσει και έτσι δεν μπορεί να συντηρεί ο λεγόμενος τακτικός προϋπολογισμός της πολιτείας και θα τις ερημώσουν. Το καταλαβαίνουμε. Έχετε δει κάτι western παλιά που πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, σε μια εγκατελειμμένη πόλη, ξέρω εγώ, μεταλλορύχων και όλα αυτά τα πράγματα, στην άγρια δύση που περνούσε μέσα από την κεντρική πόλη και το μόνο που υπήρχαν κάτι θάμνοι που τους έφερνε ο αέρας? Κάτι τέτοια πράγματα θα γίνονται. Ήδη το Detroit είναι σε κατάσταση τέτοια. Και μιλάμε για ένα Detroit που είναι, μιλάμε, 1 ή 2 εκατομμύρια κάτοικοι. Δεν είναι αστεία πόλη, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να πέφτω και έξω, μπορεί να πέσω τώρα, δεν είναι θέμα. Ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Σε τέτοιο βαθμό που πλέον θα είναι μη κατοικήσιμη αυτή η πόλη. Και αυτά τα πράγματα είναι στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, θα δούμε τον πόλεμο να φυτρώνει από τις γειτονιές μας μέχρι σε συγκρούσεις ανάμεσα σε κράτη. Αλλά πιο σημαντικό, θα είναι στοιχείο κοινωνικής αποσάθρωσης και συνολικής βαρβαρότητας. Αυτό το πράγμα, σε αυτή την περίοδο έχουμε μπει. Γιατί πολύ απλά η οικονομία δεν μπορεί να επανακάμψει με τίποτα. Παρά μόνο να δημιουργεί ευκαιρίες τοποθέτησης κεφαλαίων με αυτό το καταστροφικό, απόλυτα καταστροφικό τρόπο, που βεβαίως πάντα ήταν ο πόλεμος. Σε αυτή την περίοδο έχουμε μπει. Και ας τους άλλους να συζητάνε εάν η διαχείριση του τάδε ομολόγου και αν ο Ντράγκη με το αλφα επιτόκιο ή με το χαμηλότερο επιτόκιο θα λύσει το πρόβλημα. Δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Και το χειρότερο είναι ότι αν δεν πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βαρβαρότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πλανητικό επίπεδο. Να γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που αρχίζουν και αντιλαμβάνονται το μέγεθος της βαρβαρότητας που εγκυμονεί εναντίον τους και παίρνουν ή τουλάχιστον προσπαθούν ή έστω κάνουν διστακτικά βήματα στο να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Να πως έχει διαμορφωθεί ένας εναλλακτικός πόλος στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία, όχι από κυβερνήσεις επαναστατικές όπως τουλάχιστον τις γνωρίζαμε την εποχή που
μειώθηκε η εισοδηματική ανισότητα στις δεκαετίες του 50 και έως του 80, αλλά με στοιχειώδη λογική. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορεί η χώρα μου να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν στοιχειώδη πράγματα ελέγχου σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εθνικές πολιτικές για στοιχειώδη πράγματα, βασικά στοιχεία. Και προπαντός, δεν μπορεί ένας ολόκληρος πληθυσμός να πεθαίνει μόνο και μόνο γιατί οι τρομακτικές συγκεντρώσεις περιουσίας με χρηματιστικούς όρους ή με αξιόγραφα ή με χρεόγραφα δεν επιτρέπουν πλέον να αναπνεύσει ολόκληρος ο πλανήτης. Ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα. Σε αυτό βρισκόμαστε. Είναι η ουσία, στην ουσία έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου αυτή η κατάσταση στασιμότητας που για πρώτη φορά μίλησε και την περιέγραψε, δεν μπορούσε να την αναλύσει, ήταν μια εκλογήκευση των συμπερασμάτων του, του John Stuart Mill, και που στην πραγματικότητα ο Karl Marx που την πήρε από τον John Stuart Mill στον τρίτο τόμο, μίλησε για την απόλυτη περισσόρευση, όπου η απόλυτη περισσόρευση πλέον τροποποιεί πλήρως όλους τους νόμους που ξέραμε της ισόρρευσης κεφαλαίου και βιώνουμε μια κατάσταση που θα βιώσει η ανθρωπότητα, μια κατάσταση την οποία καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει. Αυτά τα λέγει ο Κάρλ Μάρξ στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου του και σε μια σειρά αλληλογραφία που είχε λίγο πριν πεθάνει και που κατανοούσε το μέγεθος της κρισιακής δυναμικής που κρύβει μέσα του το σύστημα της ισόρρευσης και περισσόρρευσης κεφαλαίου εκείνη την εποχή. Αλλά περισσότερα στις διαλέξεις που θα μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Απλά τα λέμε αυτά για να δείτε σε πόσο χαμηλό επίπεδο έχει πέσει η οικονομική φιλολογία και η συζήτηση που συζητάμε τώρα με εικονικά μεγέθη, ΑΕΠ και ιστορίες, κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων. Το εισοδηματικό έλλειμμα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει εισόδημα διαθέσιμο για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ακριβώς αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κατάστασης. Και δεν το λέω να τα γνωρίζω εγώ. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε πια άνθρωποι του καταστημένου, όπως ο Λάρι Σάμερς. Ο Λάρι Σάμερς είναι το Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής του Ομπάμα, πρώην υπουργός του Κλίντον. Δηλαδή, δεν μιλάμε για όποιον και όποιον, μιλάμε για το κατεστημένο, το κατεστημένο. Λοιπόν, αυτοί λένε, ή θα περάσουμε σε μια οικονομία όπου οι μισθοί θα έχουν πραγματική άνοδο και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν λιγότερες ώρες, ή έχουμε τελειώσει σαν οικονομία. Και βεβαίως, όταν μιλάνε για μισθούς και εργάτες, μιλάνε σε μια οικονομία όπου το 80-81% της απασχολήσης είναι μισθωτή εργασία. Έτσι. Σε εμάς που υπάρχει ένα 30% ελεύθερο επαγγελματία, ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Διότι η ελεύθερο επαγγελματική σχέση, όπως διαμορφώθηκε, υπάρχουν στοιχεία που το υποστηρίζουν αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγεί σε χειροτέρευση των εισοδηματικών καταστάσεων του λαού και όχι σε καλυτέρευση. Δεν είναι εξέλιξη από τη μισθωτή σχέση, αλλά οπισθοχώρηση από τη μισθωτή σχέση. Διότι έχει όλες τις υποχρεώσεις της μισθωτής σχέσης χωρίς κανένα δικαίωμα ή απολαβή που έχει η μισθωτή σχέση. Ή είχε μάλλον όταν υπήρχαν εργατικά και εργασιακά δικαιώματα. Όταν δηλαδή υπήρχε εργατικό δίκαιο. Σήμερα που αυτό το πράγμα δεν υφίσταται, έχει αποπνεύσει προπολού, είναι λιγάκι γελίο να συζητάμε πλέον για την εισοδηματική κατάσταση. Αυτό είναι. Γι' αυτό και το ξαναλέω. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη, ακόμη και καπιταλιστική ανάκαμψη, για εσάς τους αριστερούς το λέω, πανάθεμά σας, εάν δεν δοθεί ισχυρή δόση πραγματικού εισοδήματος ή, αν θέλετε σωστότερα, πιο επιστημονικά, πραγματικής αγοραστικής δύναμης στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όποιος δεν έχει αυτή την αφετηρία για να συζητάει μετά για όλα τα υπόλοιπα, τότε δυστυχώς δεν έχει πάρει ούτε μυρωδιά τι συμβαίνει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια από τα ίδια. Και βεβαίως, για να έχουμε μια τέτοια πραγματική αύξηση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνουμε με τα χρέη? Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Άμα έχουμε μια διαφετηρία, καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις με το δημόσιο χρέος, καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις με τα ιδιωτικά χρέη, καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις με το κοινωνικό κράτος, τι
τι σοϊ κράτος που χρειάζεσαι και πάει λέγοντας. Έτσι ξετυλίγεται το κουβάρι. Και στη βάση αυτού μπορείς να έχεις μόνο υγιείς επενδύσεις σε μια οικονομία. Και τι λέμε υγιείς επενδύσεις? Όχι μόνο οι επενδύσεις που συμβάλλουν στο ΑΕΠ, αλλά που συμβάλλουν στην παραγωγή, στην προαγωγή θέσεων επασχόλησης, σταθερής και μόνιμης απασχόλησης, και δεύτερον, στην αύξηση του εισοδήματος. Μόνο τέτοιες επενδύσεις χρειάζεται για να μπορέσεις να βγάλεις σε ανάκαμψη. Δυστυχώς, μας τελείωσε το σύστημα αυτό και ζούμε την ολοκληρωτική του βαρβαρότητα. Το δυστύχημα είναι ποιο? Ότι αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του. Δεν θα καταρρεύσει από μόνο του μέχρι ότου οι λαοί πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται. Το χειρότερο όμως ποιο είναι? Και με αυτό να κλείσουμε. Το 1820 είχαμε το 20% εικάζεται ή έχει εκτιμηθεί ότι μόλις το 20% το 80% μάλλον του πληθυσμού ήταν αναλφάβητο, του παγκόσμιου πληθυσμού. Σήμερα είναι ακριβώς ανάποδα τα νούμερα. 80% το μόλις το 20% του πληθυσμού, παγκόσμιου πληθυσμού, είναι αναλφάβητο σήμερα. Σήμερα η επικοινωνία έχει εξανεμίσει, κυριολεκτικά εξανεμίσει τις αποστάσεις. Παρόλα αυτά, το 1820 οι εργάτες, οι αγρότες, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού είχε πλήρη συνείδηση του τι δικαιώματα της στερούν, άρα το πώς και το τι έπρεπε να κάνει για να τα κερδίσει. Γι' αυτό είχαμε οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Χάρη σε αυτούς τους αγώνες των μεγάλων, των πλατήτα των μαζών, που ήξεραν τι δικαιώματα τους στερούν για να μπορούν να ξεφύγουν από την κατάσταση απόλυτης μιζέριας και εξαθλίωσης, που πολύ χαρακτηριστικά μπορεί να διαβάσει κανείς διαβάζοντας τα έργα του Ντίκενς, ή κάποιος αν θέλει να διαβάσει κάτι πιο επιστημονικό του Τόμψον για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, ή του Έγγελς που ήταν πιο πρωτογενής για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Να διαβάσει δηλαδή πώς ήταν εκείνη την εποχή. Η διαφορά είναι όμως ότι τότε οι εργάτες ή οι εργαζόμενοι, με όλη την κατάτια τους, τον αναλφαβητισμό τους, ήξεραν τα δικαιώματά τους, αυτά δηλαδή που δεν είχαν και που τα στερούσε το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούσαν. Σήμερα, παρά τον αλφαβητισμό, παρά το επίπεδο, παρά την επικοινωνία, την ενημέρωση και όλα αυτά, δεν έχουμε ιδέα για τα δικαιώματα που μας στερούν. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάντια. Γιατί δεν έχουμε συνείδηση των δικαιωμάτων που καλούμαστε να υπερασπιστούμε ή να ανακτήσουμε ή να προωθήσουμε, προκειμένου να βγούμε από αυτό το βάλτο της βαρβαρότητας που μας έχουν βυθίσει και που θα μας βυθίζουν συνέχεια. Γι' αυτό και έχουμε αυτούς να μας εκπροσωπούν. Γι' αυτό και έχουμε τέτοια αριστερά και τέτοια δεξιά. Γιατί την εποχή εκείνη του 1820 και η αριστερά και η δεξιά ήταν άλλοι. Σε έναν λαό που ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του, ή αν θέλετε ξέρει ποια είναι τα δικαιώματα που πρέπει να διεκδικήσει, δεν μπορεί να απευθύνεται ο καθένας πολιτικός. Πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι πολιτικοί. Και έτσι σε έναν λαό σήμερα ή σε λαού σήμερα που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να έχεις δικαιώματα, φυσικό είναι να του ταιριάζουν οι σημερινοί πολιτικοί. Το σημερινό κατημά της πολιτικής, είτε αναφέρεσαι στην αριστερά, είτε φυσικά στην καθεστωτική κατάσταση στη δεξιά. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αλλά επειδή στην ιστορία υπάρχει ένας νόμος που είναι απόλυτος, σιδερένιος τα λέγαμε, αν και δεν υπάρχουν σιδερένιες νομοτέλειες, θα λέγαμε το εξής. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι αδύνατον. Απλούστατα, θα είμαστε στο σφαγείο μέχρι ότου το σφάγιο να συνειδητοποιήσει ότι δεν του ταιριάζει αυτή η ζωή. Και τουλάχιστον θα έχουμε την, πώς θα το πούμε, τη χαρά και την υπερηφάνεια να λέμε ότι εμείς δεν ανήκαμε σε εκείνους που με χαρά μπήκανε στην ουρά και κουνώντας
πώς το λένε, εκείνη την ωραία την κουδούνα που κρεμάνε στα ζώα που το πάνε για σφαγείο, έτσι, να μπούμε στο σφαγείο και να δεχτούμε την τύχη μας. Εμείς κάνουμε το δικό μας αγώνα και θα τον κάνουμε μέχρι τέλους, τουλάχιστον αυτή η σπίθα να μην σβήσει. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εντάξει, έχει συμφέροντα, μα ποιος δεν έχει. Και πάνω απ' όλα βάζεις τη θηλιά που τρέχει. Μα μόλον ό,τι έχεις τα πάντα, σου λείπουν όλα και κυνηγάς τα πάντα και άλλα. Όμως ρε βλάκα, κοίτα, εσύ και ο μη σου που έχετε φτάσει αυτόν τον κόσμο, γιατί η απορία μας καταδιώκει. Τι άλλο θέλεις και τις καταγυρεύεις όταν πατάς το κόκκινο κουμπί, πολέμη κι άλλα. Με μια υπογραφή ανθρώπους ρίχνεις στην κρεμάλα, τα δάκρυα μια στάλα σου φαίνονται και συγκυρεύεις πιο πολλά. Και κάπου πεθαίνουν άνθρωποι και όπως και εσύ, έτσι κι οι άλλοι από το συνάφι σου απλά κοιτάτε και λέτε εσωτερικά, εντάξει κοίτα, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να διαφανώ διαφορετικός, μα πώς και τότε πώς θα με δέχεται το σύστημα και το δικό μου κόμμα, πώς θα πετύχω, μα πόσο μικρός είσαι να μην κοιτάς το γενικό καλό, να μην προσπαθείς έστω γι' αυτό. Σ' αυτά τα ιερά μάτια τι απορίες αφήνεις όταν την πρώτη ώρα του σπιτιού σου πίσω την πόρτα κλείνεις. Το πολιτικό σύστημα, πολιτικό, πολιτικό σύστημα, πολιτικό, πολιτικό σύστημα, πολιτικό, πολιτικό, πολιτικό σύστημα, πολιτικό, πολιτικό σύστημα. Και πόσες λέσχες, πόσες στοές πρέπει να περάσεις για να φτάσεις στο μεγάλο βασιλιά. Σταμάτα πια και κοίτα γύρω σου, ετούτο το μεγάλο μας καμβά. Αξίζει αλήθεια και πόσο αξίζει η αλήθεια. Μήπως θεωρείς πως οι άνθρωποι που απ' τα δέντρα κρεμιούνται είναι καρποί, ή μήπως θαρείς πως όλα μαζί σου θα τα πάρεις. Έλα σοβαρέψου, μα σοβαρολογείς, κρύβεσαι πίσω από μια δημοκρατία που είναι χρεοκρατία. Λαός είναι ασπισμός που κουέπασο και νέα δημοκρατία. Δεν μας εκφράζεται εμάς με την καμία, εμείς κοιτάμε τώρα προς την ουτοπία. Κι ο νους μας φυγαδεύει σε αξιόλογα τοπία, κι όχι σε αυτή τη γαμημένη δικιά σας γελιογραφία. Και ζούμε όλοι μία μαύρη κωμωδία και θα τελειώσει χωρίς αστεία. Ξανά μαζί, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πηγαίνουμε τώρα έτσι σε κάποια email που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πολύ για τα email, είναι αρκετά. Μπορείτε να στείλετε και εκτός ζωντανής εκπομπής. Τα παίρνουμε υπόψη μας, τα βγάζουμε τα πιο... αυτά δηλαδή που μας στέλνετε θα τα βγάζουμε, με εξαίρεση, ξέρετε, τις ευχαριστίες και όλα αυτά τα πράγματα που ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν... καταλαβαίνω, δεν διαβάζονται εύκολα στον αέρα αυτά, αλλά πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να διαβάσω ενός φίλου της εκπομπής, του Μάριου, μάλλον του Γιώργου, λέει: αγαπητέ Δημήτρη, ονομάζομαι Γιώργος, είμαι 28 χρονών, μεταπτυχιακός φοιτητής και σε παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή από το 2010, από τις πρώτες εκπομπές στο Radio 9. Καταρχάς οφείλω να σου πω ότι η γνωριμία μου μαζί σου υπήρξε τομή στην κοινωνική μου συνείδηση και τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι κολακία, αλλά μια απαραίτητη ενημέρωση σε μια εποχή που συχνά νιώθουμε ότι κανείς δεν μας ακούει. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζεις βαθιά και ας μην του ξέρεις. Και όμως κινείται. Νόμιζα μέχρι το 2010 ότι ήμουν διαβασμένος και βαφκαλιζόμουν ότι είμαι αριστερός και μάλιστα πιο αριστερός από την αριστερά, ενώ παλιά είχα κάνει και το καθιερωμένο πέρασμα από την ΚΝΕ. Μαζί σου όμως ανακάλυψα ότι η αντίληψή μου όχι απλά δεν ήταν επαναστατική ή ιδιαίτερη, αλλά ήταν τυπικό προϊόν της κυρίαρχης ιδεολογίας. Μέσα από τις απόψεις σου, τις ιστορικές και τις βιβλιογραφικές αναφορές σου, αποδείχθηκε ότι παπαγάλιζα απολιθωμένα σχήματα σκέψης. Μην νομίζω ότι αυτή η αλλαγή ήταν μια διαδικασία απλή. Ήταν μια συνεχής αντιπαράθεση. Με έκανε να ξαναδιαβάσω με νέα μάτια οτιδήποτε ήξερα μέχρι τότε. Το πρώτο καιρό από δυσπιστία, για να σε διαψεύσω. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είχε γράψει ο William Blake. Όταν αλλάζει το μάτι, αλλάζουν τα πάντα. Χάρη σε σένα λύτρωσα ότι γνώρισα
Ωστότε, από τον απίστευτο μυστικισμό και τη σκουριά που είχαν αναποθέσει πάνω του δεκαετίες εκφυλισμού και αλωτρίωσης του πάλε ποτέ κινήματος, κατεύθυνε κυριολεκτικά τα διαβάσματά μου τα τελευταία χρόνια όχι μόνο άμεσα με τις αναφορές σε βιβλία, αλλά κυρίως με την περιέργεια που μου δημιουργούσε να κατανοήσω αυτά που λες, να βρω τις ρίζες τους. Ο τρόπος που έβαζες ξανά στο τραπέζι την έννοια της δημοκρατίας, του λαού, του μετόπου, της εισπύρωσης γύρω από τα προτάγματα, της πατρίδας, όλα αυτά είχαν ξεχαστεί. Αντιμετώπιζαν και από μένα με περιφρόνηση και ως μη επαναστατικά. Διαβάζοντας όμως και ψάχνοντας, ανακάλυψα κάτι εκπληκτικό. Όχι απλά είναι επαναστατικά, αλλά αποτελούν οργανικό μέρος δημοκρατικής και επαναστατικής παράδοσης. Ανακάλυψα επίσης ότι ο Μάρξ, ξεκομμένος από αυτή τη μακραίωνη παράδοση, γίνεται θεολογία. Αν δεν διαβάσεις τα πάντα, από Δημοσθένη και Πλάτωνα μέχρι το Ρήγα, τον ανώνυμο Έλληνα, τους αστούς δημοκράτες, αλλά ακόμα και αντιδημοκράτες όπως ο Νίτσε, αν δεν διαβάσεις αιρετικούς μαρξιστές όπως ο Λούκατς και ο Καρλ Κόρς, αν με λίγα λόγια δεν δει λύσεις και δεν αναμετρηθείς με ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η ιστορία, όπως ακριβώς έκανε και ο Μάρξ στην εποχή του, όχι από ευχαρίστηση ή σχολαστικισμό, αλλά από ζωτική ανάγκη, πώς θα συμβάλλεις στο να δημιουργήσει, και η δική σου εποχή τη δική της επαναστατική σκέψη, πώς θα συμβάλλεις στους αγώνες του εδώ και τώρα? Τώρα γνωρίζω ότι ο ιστορικός και μάλιστα ο ιστορικός υλιστής πρέπει να είναι και οικονομολόγος και κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος και γεωγράφος και ψυχολόγος, και να μην στηρίζεται σε εδάφια και κενές αφαιρέσεις, αλλά να μελετά και να συμμετέχει στο συγκεκριμένο. Στους πραγματικούς ανθρώπους σε πραγματικές συνθήκες να στέκεται και να παίρνει διαδηλωμένη θέση. Δεν ισχυρίζομαι ότι τα έχω καταφέρει, αλλά προσπαθώ και σου στέλνω αυτή την επιστολή για να σου πω το καθοριστικό ρόλο που παίζεις σε αυτό. Μα πάνω απ' όλα μου έδειξες ότι κομμουνιστής πρέπει να είναι δημοκράτης και πατριώτης. Μπορεί να διαφωνώ σε κάποια πράγματα μαζί σου, μπορεί να νιώθω άβολα να χρησιμοποιώ τις λέξεις πατρίδα και έθνος. Μην ξεχνάς ότι ανήκω σε μια γενιά που την έκανα να μισήσει τέτοιες λέξεις. Αλλά τούτο πλέον μου είναι απολύτως σίγουρο. Ο διεθνισμός μόνο όταν είναι ταυτόχρονα πατριωτισμός έχει νόημα. Ο πατριωτισμός μόνο όταν είναι ταυτόχρονα διεθνισμός έχει νόημα. Και τα δύο αυτά έχουν αξία μόνο όταν συνδέονται με την πάλη για τη δημοκρατία. Παλιά νόμιζα ότι υπάρχει μόνο ο πατριωτισμός της εξουσίας. Τώρα ξέρω ότι ο πατριωτισμός είναι το πρώτο βήμα για την ταξική συνείδηση. Σε κάθε εποχή που ο λαός ξεκινά ως ανοργάνωτο άθροισμα ατόμων, ιδεολογικά αλωτριωμένων, ο μακρύς διαλεκτικός δρόμος προς τακτική συνείδηση ξεκινά πάντα με τη συλλογική επίγνωση εκ μέρους των πολλών, εκείνου που διατύπωσε πολύ ωραία κάποτε ο Σκαρύμπας. Έθνος είναι ο λαός, τα συμφέροντα είναι αντίέθνος. Ο λαός έχει πατρίδα, τα συμφέροντα όχι. Και αν ένας τόσο αιρετικός και απόκλειος της τέχνης όσο ο Σκαρύμπας μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, μπορώ κι εγώ. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά δεν τα λέω για να σε κολακεύσω. Τίποτα δεν θα είχε συμβεί εάν δεν είχαν αλλάξει τόσο δραματικά οι ζωές μας τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιες συνθήκες μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε ό,τι είχαμε ως δεδομένο. Η κατάσταση διανόησης στο πανεπιστήμιο είναι τραγική. Καθηγητές και φοιτητές που λογίζονται ως αριστεροί περιμένουν ανυπόμονα την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και για τους καθηγητές το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ακούω νέους ανθρώπους μορφωμένους που αυτοπροσδιορίζουν τους αριστεροί σαν φουσκωμένοι διάνοι να λένε τώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα είναι καλό να είσαι με τη σωστή μεριά, ή όταν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεξιοί, οι δεξιοί θα επενδύσουν στην ιδεολογική πόλωση και άρα εμείς οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε το λαό, τι να πεις? Θεωρώ λοιπόν καθοριστική τη συμβολή σου ότι απέφυγα, στο ότι απέφυγα τη συμβολή σου στο ότι απέφυγα αυτή τη θλιβερή κατάντια. Θα ήθελα να γράψω κι άλλα, αλλά δεν θα σε κουράσω περισσότερο. Ελπίζω να καταφέρω να συμμετάσχω στα προσεχή σεμινάρια του ΕΠΑΜ. Με εκτίμηση, Γιώργος. Δεν έχω να πω τίποτα. Απλά τέτοιες επιστολές μου δίνουν πραγματικά κουράγιο και δείχνουν, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, έχει νόημα να κάνεις, να δίνεις αυτόν τον αγώνα που δίνεις, έστω και αν πρόκειται για μια φούκτα άνθρωποι που έτσι αλλιώς κάπως έτσι ξεκινάει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και κοινωνική αλλαγή σε όλη την ιστορία. Κάπως έτσι ξεκινούσε πάντα. Πάντως θα ήθελα να πω ότι έτσι αλλιώς τα σεμινάρια του ΕΠΑΜ θα επαναληφθούν, ή τα σεμινάρια, ο κύκλος αυτός δηλαδή που θα ξεκινήσει, τουλάχιστον όσον με αφορά,
γιατί θα υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι των κύκλων, δεν θα είμαι μόνο εγώ, αλλά τουλάχιστον όσο με αφορά, θα γίνει προσπάθεια να επαναλαμβάνονται όχι μόνο στο χώρο τη Θησαίωση Ελευθερίου Βενιζέλου που έγινε και το καλοκαίρι ο αντίστοιχος κύκλος σεμιναρίων, αλλά το ίδιο σεμινάριο να επαναλαμβάνεται και σε άλλους χώρους της Αττικής, όπου μας διατίθεται χώρος, θα το επαναλαμβάνουμε, ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί περισσότερος κόσμος και με το λιγότερο δυνατό κόστος μετακίνησης. Και φυσικά θα το επαναλάβουμε και σε άλλες πόλεις της χώρας. Όπου μας δίνεται διαθέσιμος χώρος θα το επαναλαμβάνουμε. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει, να του δοθούν, να το κεντρήσουν λίγο αυτά που συζητάμε στα πλαίσια αυτού του κύκλου αυτομόρφωση, όπως μας αρέσει να τους αποκαλούμε. Έχουμε από το φίλο Κώστα συγχαρητήρια στο Θέμη για την εκλογή του στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ, και όχι μόνο, ο Θέμης είναι πρώτος συντονιστής της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, έχει εκλεγεί από την πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ. Μας ρωτάει ο φίλος αν γίνεται να ανακοινωθεί δημόσια, θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει θέμα γενικού γραμματέα στο ΕΠΑΜ. Όχι. Με την αλλαγή του καταστατικού αλλά και τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας, της νέας πολιτικής γραμματείας, δεν πείθεται θέμα θέσης γενικού γραμματέα στο ΕΠΑΜ μετά το τρίτο τακτικό συνέδριο που έγινε. Επίσης, αν γίνεται ο Δημήτρης να μας εξηγήσει το θέμα της παραίτησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιας και σε συζητήσεις που κάνω, η δικαιολογία που επικρατεί είναι πως δεν γίνεται να παραιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα αντικατασταθούν οι βουλευτές από άλλους του ίδιου κόμματος. Τέλος, θεωρώ, φίλε μου, αυτός που το λέει είναι ανόητος. Εδώ τι λέμε? Δεν λέμε να παραιτηθούν οι βουλευτές, να παραιτηθεί το κόμμα. Όταν το κόμμα παραιτείται, παραιτείται το σύνολο των υποψηφίων και των κατεχόντων των βουλευτών και των υποψηφίων του. Εκτός αν αυτό που υπονοεί αυτός που το λέει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ελέγχει τους βουλευτές του. Ότι κάποιοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ανεξαρτοποιηθούν μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη δεσούλα τους. Ακόμη και αυτό να είναι. Δεν είναι καλύτερο να ξεβρακώσουμε, να δούμε, να ξέρουμε ποιος είναι ποιος? Δεν κατάλαβα. Τέλος, θεωρώ πως η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι να βγάλουμε από το μυαλό του κόσμου τα σχήματα και τα συνθήματα που το έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή, δραχμή, ζωή, καταστροφή και δεν έχουμε πετρέλαιο, Αργεντινή, χρεοκοπία κτλ. Εντάξει, σε κάποιο κόσμο υπάρχει αυτό, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τέλος πάντων το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι τελευταία αυταπάτη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δοκιμάζει την τελευταία αυταπάτη. Είναι ένα είδος άπιστο θωμά. Έχει έρθει και θέλει να βάλει το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Να δει. Είναι όντως έτσι αυτό το πράγμα? Είναι η τελευταία αυταπάτη. Το θέμα είναι, η δική μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε μαζί με την τελευταία αυταπάτη να μην είναι και η τελευταία ευκαιρία του λαού και της χώρας. Μην γίνει ταφόπλακα. Αυτό είναι η δουλειά μας. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Επίσης, υπάρχει μια επίσης ερώτηση. Τα νέα σεμινάρια που θα γίνουν, υπάρχει περίπτωση να ανέβουν στο διαδίκτυο για εμάς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε? Βεβαίως, θα γίνει ό,τι ακριβώς έγινε με τα σεμινάρια που έγιναν. Το κύκλο αυτομόρφωσης που έγινε τον Ιούλιο φέτος, που ανέβηκαν, καταγράφηκε και ανέβηκε στο διαδίκτυο. Θα γίνει και το ίδιο. Με μια διαφορά όμως, ότι έχει μεγάλη σημασία η ζωντανή παρακολούθηση. Βεβαίως, για κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα, το κατανοούμε. Από την άλλη μεριά όμως θα φροντίσουμε, τόσο με την επανάληψη των σεμιναρίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου υπάρχει ενδιαφέρον και χώρος. Καφενείο, δεν τρέχει τίποτα σε αυτήν την ιστορία. Αλίμονο. Λοιπόν, και σε πόλεις της Ελλάδας να επαναληφθούν, έτσι ώστε να διαζώσεις, γιατί έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει η παρακολούθηση και βασικά η συζήτηση, το να συμμετάσχεις. Ο κύκλος αυτομόρφωσης δεν είναι απλά μια διάλεξη που σου προσφέρει 5 δράμια πληροφοριών παραπάνω ή γνώσεων, αλλά
η διαδραστική σχέση, η δυνατότητα δηλαδή να, σου, να σε κεντρήσει, να ψάξεις και εσύ μόνος σου, να σκεφτείς πράγματα που για μια σειρά λόγους θεωρείς απαγορευμένο τώρα να τα σκέφτεσαι. Ή τέλος πάντων δεν πάει το μυαλό σου εκεί. Να σε βάλει δηλαδή να μάθεις να σκέφτεσαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία των σεμιναρίων. Ξαναλέμε ότι ξεκινάνε με εγγραφές που θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 11 του μηνός, δηλαδή αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, δηλαδή σε 11 η ώρα, Θησαίος ή Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στην Καλυθέα, στον 4ο όροφο. Ένας φίλος, ο φίλος Αλέξανδρος, αν δεν κάνω λάθος, μας λέει ότι επειδή θίξαμε το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, θυμήθηκα, μας λέει ο φίλος, μια παλιότερη πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη για το ξεπέρασμα της Ευρωπαϊκής Κρίσης. Μια από τις πολιτικές που πρότεινε ήταν Τραπεζική Ένωση. Χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα. Να μην το διαβάσουμε, είναι γνωστό και μπορούμε να γλιτώσουμε και χρόνο. Ή να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε. Το μάθημα των περασμένων δύο ετών είναι πως η Ευρωζώνη δεν μπορεί να συνεχίσει με εθνικά τραπεζικά συστήματα στο πλαίσιο του κοινού νομισματικού συστήματος. Χρειάζονται ένα κοινό θεσμό που να επιτηρεί και να επανακεφαλοποιεί τις τράπεζες της ευρωζωνικής επικράτειας, ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Για να το πω απλά, δεν νοείται πλέον να υπάρχουν ισπανικές, γαλλικές και ελληνικές τράπεζες εντός της Ευρωζώνης, παρά μόνο όσον αφορά τα ονόματά τους, τις έδρες τους και την ιστορία τους. Αυτά έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης. Βέβαια, αργότερα τα μάζεψε, λέγοντας ότι είναι άδειο που κάμισε μια τέτοια ένωση, διαφωνώντας μόνο για τον τρόπο που επιχειρείται να γίνει και κατηγορώντας την αδιαλαξία των γερμανών πολιτικών και τραπεζιτών που δεν άφησαν να γίνει μια πραγματική τραπεζική ένωση, την οποία θεωρεί προοδευτικό μέτρο, καθώς οι τράπεζες θα ανακεφαλοποιούνται χωρίς να επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Βεβαίως, ο κ. Βαρουφάκης απλά παπαγαλίζει. Τις προτάσεις Σόρος, να μην τρελαθούμε δηλαδή, από εκεί είναι η έμπνευσή του βασικά. Και βεβαίως, επειδή είναι αρκετά έξυπνος, πλασάρει τις προτάσεις Σόρος ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες. Δηλαδή, ξέρετε, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός διάλογος στην Ελλάδα. Γι' αυτό άλλωστε ο κ. Βαρουφάκης είναι ο επίσημος οικονομικός, αντιμνημονιακός οικονομικός σχολιαστής του υπάρχοντος συστήματος. Έστω και αν από οικονομικά δεν διαθέτει γρή γνώση. Γρή, ο άνθρωπος μαθηματικός είναι. Και βεβαίως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι το ότι είναι μαθηματικός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ οικονομικά. Και που το ξέρω, τα βιβλία του και τα γραπτά του τι απηχούν. Δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος, δεν έχει τριβή με τα ζητήματα. Δεν είναι ότι διαφωνούμε. Άλλο αυτό. Μπορεί να διαφωνείς με κάποιον άνθρωπο, έτσι, αλλά να έχεις, ας πούμε, ένα κοινό λόγο, πώς το να το πούμε, έχεις ένα κοινό πεδίο. Μιλάς πάνω στη βάση της οικονομίας. Και ο Βαρουφάκης δεν μιλάει στη βάση της οικονομίας. Αντιγράφει και σχολιάζει με βάση το τι διαβάζει στο διεθνή τύπο. Πέρα από αυτά, δεν πιάνει γρή. Δεν έχει ιδέα το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, δεν έχει ιδέα το τι σημαίνει τραπεζικό σύστημα, γι' αυτό και πετάει τέτοιες μπαρούφες. Παράδειγμα, μια τέτοια τραπεζική ένωση σημαίνει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τα ενεργητικά. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα έχουμε ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι ισπανικές, γαλλικές και ελληνικές κτλ., σημαίνει τεράστια υπερδιώκωση των ενεργητικών των τραπεζών. Πώς είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει η Ευρωζώνη σε τέτοια ενεργητικά που έτσι αλλιώς 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ τους? Δεύτερο, πού θα βρεθούν τα λεφτά, ρε παιδιά? Από πού θα βρεθούν τα λεφτά? Με δύο τρόπους. Ή θα κόβει πληθωριστικό νόμισμα που θα μετατρέπεται σε χρέος, ιδιωτικό χρέος διαμέσου των ενεργητικών των ευρωπαϊκών τραπεζών, ή με δημόσιο χρέος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέσα στην Ευρωζώνη. Μην τρελαθούμε. Αλλά επειδή δεν ξέρει, πετάει κάτι που διάβασε από κάποιον σχολιαστή του Σόρος ή τον τύπον αυτόν, ας πούμε, και το πετάει. Δεν ξέρει τι σημαίνει και πώς λειτουργεί. Και βεβαίως δεν ξέρει τι σημαίνει για τους δανειολήπτες. Δεν ξέρει τι σημαίνει για το εισόδημα στην Ελλάδα. Δεν ξέρει τι σημαίνει για τη ρύθμιση ενός τραπεζικού συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση υπερεθνική στο τραπεζικό σύστημα. Τότε τι βάψαμε.
Και επειδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά καιρούς, ας πούμε, έχει πετάξει και το New Deal, ότι χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό New Deal και κάτι τέτοιες ανοησίες, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέβηκε στην εξουσία ο εμπνευστής του New Deal, μάλλον ο πολιτικός εκφραστής του New Deal που ήταν ο Ρούσβελτ, ο Φραγκλίνος, λοιπόν, τι έκανε? Άφησε να χρεοκοπήσουν τις τράπεζες. Τις άφησε να χρεοκοπήσουν βάζοντας μέσω του χρυσού να διασφαλίσει τις τραπεζικές καταθέσεις τουλάχιστον μέχρι ένα ποσό. Αυτό έκανε. Να είναι τρελός να αφήσει τις τράπεζες να διωγγώνονται SAE και μετά διαφοροποίησε το τραπεζικό του σύστημα σε εμπορικό και αναπτυξιακό κτλ. Επενδυτικό κτλ. Με τον Glass-Steagall, τον περίφημο νόμο. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα σε συνθήκες όπου το μεγάλο πρόβλημα είναι τρομακτική υπερσυσσόρευση εικονικού χρηματικού κεφαλαίου, που κατά κύριο λόγο εκφράζεται μέσα από τα τραπεζικά ενεργητικά. Είμαστε τρελοί να προτείνουμε τέτοια πράγματα? Αυτό είναι το ζήτημα. Πέρα από, σας λέω, ότι τι σημαίνει για το δανειολήπτη, ότι τον κρεμάει κανονικά και τον καταθέτει βέβαια, ο οποίος θα χάσει τα λεφτά του τελείως. Αυτά για τον κύριο Βαρουφάκη, που να διορθώσω, δεν είναι δική μου επινόηση το Μπαρουφάκης, μπορεί να το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά ακούστηκε στην πλατεία Συντάγματος όταν ήμασταν συζήτηση με τους οικονομολόγους. Εκεί το άκουσα και το υιοθέτησα και το είπα μπροστά του. Λοιπόν, το είπα μπροστά του, αν είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Το άκουσα με πολύ έξυπνο τρόπο, πετάχτηκε από κάτω, γιατί ο λαός μας είναι, και ειδικά η νεολαία του, είναι εξαιρετική όταν είναι... Είμαστε τιμόλογος λαός και φοβερά εφιολόγος. Λοιπόν, το πιασα αμέσως όταν είδε το επίπεδο αντιπαράθεση, γιατί στην ουσία η αντιπαράθεση ήταν μου και του κυρίου Βαρουφάκη στην εκείνη την τοποθέτηση, και αξίζει τον κόπο κάποιος να τη δει τώρα να τη δει, μετά το καλοκαίρι του 11, τώρα με το τι έχουμε σολαβήσει και το τι έχουν γίνει, για να δουν τι έλεγε τι ο καθένας μας εκείνη την εποχή και ποιος έχει δικαιωθεί και τέλος πάντων ποιος βράζει τη δικαίωση, αλλά τέλος πάντων ποιος νοιάζει τη δικαίωση, αλλά τέλος πάντων μας κοροϊδεύουν και από πάνω. Και από την άλλη, να πω και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που αξίζει τον κόπο. Ακόμη περιμένω εκείνο το email για τα 8 δισεκατομμύρια. Τι έγινε, κύριε Βαρουφάκη, με τα 8 δισεκατομμύρια, τι έγινε? Ακόμη το περιμένω εκείνο το ρημάδο email. Μας έκανες και το μάγκα. Κολοκύθια με τη ρίγανη ήτανε. Στο σφύριξε ο φιλαράκος σου εκεί και νομίζω ότι ήταν έτσι. Και δεν έχεις ούτε καν μαθηματικός, και δεν έβαζε τα νούμερα κάτω να δει ότι το τι πληρώνουμε κάθε χρόνο από άποψη εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ειδικά το 10 και το 11 και το 12, το 12 λόγω PSI τροποποιήθηκαν τα πράγματα, ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι μας δίνανε από το μηχανισμό. Δηλαδή, όχι μόνο τα δάνεια του μηχανισμού πηγαίναν όλα αναχρηματοδότηση του χρέους, αλλά δεν μας αρκούσαν αυτά και πήγαμε και δανειζόμαστε και από αλλού με τα έντοκα γραμμάτια και τα αρέστα. Και ερχόταν ο Βαρουφάκης και μας λέει 8 δισεκατομμύρια πήγαν σε μισθούς. Ποιο, το δικό σου μισθό πήγανε? Μην τρελαθούμε τώρα τελευταία. Τελικά, ακόμη περιμένω το email. Θα σου στείλω ένα email, ναι. Γι' αυτό και από τότε, έτσι, ένα ντεσού, το οποίο το ξέρουν οι δημοσιογράφοι βέβαια, ο κ. Βαρουφάκης βάζει βέτο σε κάθε συνάντηση ή πάνελ στο οποίο καλείται, εάν υπάρχει και το δικό μου όνομα. Βάζει βέτο. Φαίνεται, ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που θα του πω, φίλε μου, το email ακόμη και δυσκολεύεται. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Πάντως σας λέω, δεν είναι δικής μου επινόησης, κακός μου χρεώνεται. Εγώ απλά υιοθέτησα το φιολόγημα που άκουσα από την πλατεία, που επειδή τη σεβόμουν και πάρα πολύ, ξέρα και ο κόσμος, 10.000 κόσμος είχε μαζευτεί τότε. Αξίζει τον κόπο πάντως να το ξαναψάξουμε το πράγμα. Δείτε το, είναι στο ίντερνετ. Αξίζει τον κόπο και αξίζει τον κόπο να δείτε τι λέει. Όχι μόνο ο Βαρουφάκης, τι λέει ο Καζάκης, αλλά και τι λέει και ο Κατρούγκαλος, τι λέει και ο Τσακαλώτος, που τώρα βεβαίως στο τελευταίο διάστημα έχει εξαφανιστεί από προσωπού γης. Έχει αναλάβει η ομάδα Δραγασάκη που ξέρει τα αυτά. Λοιπόν, ένα ακόμη email από τη φίλη την πόλη.
Μας λέει ότι δεν έχουμε διαπαιδαγωγηθεί ως δημοκράτες. Αυτό είναι σίγουρο. Η φίλη Μαρία, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα, είναι πάρα πολλά, γι' αυτό προσπαθούμε να βάλουμε σε μια τάξη, λέει, αν μπορούσαμε να απαντάμε στα παλιότερα email. Επίσης λέει, επιστατικό είναι να διαβάζει κάποιος και να διευρύνει τους οριζοντές του, αλλά πόσα βιβλία πρέπει να διαβάζει κάποιος για να καταλάβει ότι αυτοί πρέπει να φύγουν? Τη λέξη κοινή λογική την ξέρει κάποιος? Αυτό είναι σωστό. Προσέξτε όμως, το ζήτημα, η θεωρία δεν είναι πώς να το πούμε, συζήτηση επί ανέμων και υδάτων. Η θεωρία είναι η δυνατότητα να γενικεύεις πάνω στην πραγματικότητα, η δυνατότητα να βλέπεις, να καταμετράς τα δέντρα και να αντιλαμβάνεις το δάσος. Αυτό σου δίνει η θεωρία, αυτή την ικανότητα. Και αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που είναι χαμένος στο δάσος από αυτόν που ξέρει να προσανατολίζεται ακόμη και στο πιο σκοτεινό δάσος. Και πιο σκοτεινό δάσος, πιο μέλανα δρυμό, να το πούμε έτσι, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή μας. Σας το λέω ειλικρινά, η βαρβαρότητα και ο κίνδυνος που πέρασαν οι λεγεώνες των Ρωμαίων που προσπάθησαν να διαβούν το μέλανα δρυμό, το μαύρο δάσος δηλαδή, νότια της Γερμανίας, για να καταλάβουν τη Γερμανία, δεν συγκρίνεται με αυτή τη βαρβαρότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο μέλανα δρυμό της καθημερινής μας ζωής. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να ξέρουμε να χειριζόμαστε το εργαλείο που λέγεται θεωρία. Βεβαίως, στην καθημερινότητά μας και στα πανεπιστήμια, θεωρία για μας είναι η, πώς θα το πούμε, η αξιωματική παραδοχή του ανόητου. Ή, όπως το έλεγε ένας Αμερικανός πολύ γνωστός φυσικός, που είναι και νομπελίστας τώρα, fashionable nonsense, δηλαδή ανοησίες της μόδας. Αυτό παρέχουν σήμερα τα πανεπιστήμια και τα επιστημονικά ιδρύματα κατά κύριο λόγο. Εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε κοινή λογική, χρειάζεται και μπορούμε να ξέρει. Αλλά χωρίς θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη. Και χωρίς επιστήμη πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε, ή μάλλον θα επιστρέψουμε στην λίθινη εποχή. Αυτά τα ολίγα, προσπαθούμε και απαντάμε σε όλα τα email που δεχόμαστε, και αν δεν έχουμε απαντήσει σε κάποιο, μπορείτε να μας το ξαναστείλετε, δεν υπάρχει, μπορεί να μας ξέφυγε στα εκατοντάδες μηνύματα που δεχόμαστε, γι' αυτό και πάντως προσπαθώ να απαντάω σε όλα, αλλά εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχει απαντηθεί, μπορεί να το ξαναστείλει το email του. Αυτά για σήμερα. Οι δανειολήπτες να κρατιόνται. Προς Θεού, παιδιά, το γεγονός ότι μας πνίγουν οι τράπεζες δεν σημαίνει ότι πέφτουμε θύμα του οποιοδήποτε απατεώνα μας πουλάει εξώδικο ή μήνυση ενάντια στις τράπεζες. Έλεος. Έλεος. Όταν να χρησιμοποιούμε λίγο την κοινή μας λογική και γενικά να είμαστε ψηλιασμένοι, μην πέφτουμε θύματα. Και προσέξτε τι ωραία, κανένας δεν ανέδειξε το θέμα με τον κύριο Ντράγκη και το ξεπούλημα των ομολόγων με εμπράγματες εγγυήσεις. Τι εμπράγματες άραγε εγγυήσεις? Τη δική μας περιουσία, όντων τραπεζιτών. Γι' αυτό και έχει σημασία. Χτυπάμε καμπανάκια. Χτυπάμε καμπανάκια. Ευχαριστώ πολύ. Η συνέχεια ελπίζω να είναι αύριο, με δεδομένο ότι είμαι σε μια κατάσταση πυρετού, γι' αυτό και η πολυλογία. Και συγγνώμη για αυτή, ξέρετε, είναι, όταν είναι ο πυρετός, ας πούμε, ανεβαίνει η αδρεναλίνη, οι ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, και είσαι μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι, πολύ μεγάλη, έντασης μάλλον. Ευχαριστώ που είσαστε και με αυτή την εκπομπή μαζί. Θα συνεχίσουμε αύριο, ελπίζω, συνθήκων επιτρέποντος και Θεού θέλοντος. Μπορούμε να επιτρέψουμε να επικρατήσει ένας λαϊκισμός που κρύβει αυτές τις συνέπειες, αυτές τις αλήθειες? Είναι ο φόβος της ισορροπίας και της εξόδου από το ευρώ. Όπως και να το ονομάσετε, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε.
το να ξεφύγουν τα πράγματα από κάθε έλεγχο θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους, της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας και κοινωνικής έκρηξης. Πανικό και κατάρρευση. Θα δούμε αδυναμία πλήρης να πληρώσει το κράτος μισθούς και συντάξεις. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις. Αδυναμία να χρηματοδοτηθούν οι πλέον αναγκαίες υποδομές. Να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά. Σημαίνει κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων. Η εισαγωγή βασικών αγαθών, όπως φάρμακα, πετρέλαιο και μηχανήματα, θα γινόταν προβληματική.